Ανατροπή λίγο πριν το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς για κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς η απαγόρευση μουσικής έφερε ακυρώσεις εμφανίσεων καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων και στη συνέχεια και ακυρώσεις των κρατήσεων από πελάτες. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης βρέθηκαν, όπως υποστηρίζουν, και πάλι στον αέρα. Η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη που έχει γίνει, διότι είχαμε ήδη κάνει τις προετοιμασίες μας, είχαμε πάρει τις πρώτες ύλες μας, περιμέναμε πώς και πώς αυτές τις μέρες να δουλέψουμε. Είχαμε κλείσει κάποια μαγαζιά, κάποιες εμφανίσεις κάποιων τραγουδιστών. Όλα αυτά κυρώνονται. Μα σίγουρα υπάρχουν λουκέτα, γιατί σας λέω ότι πολλοί κόσμοι περίμεναν αυτές τις μέρες να δουλέψει για να μπορεί να βγάλει τα σφασμένα της προηγούμενης περίοδου. Η αύξηση των κρουσμάτων και η απειλή της παραλλαγής όμικρον σε συνδυασμό με την βουβή διασκέδαση και το κλείσιμο των νυχτερινών καταστημάτων το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς στις 2 τα ξημερώματα αλλάζει τα σχέδια κυρίως των νέων παιδιών. Αντί για διασκέδαση μέχρι πρωίας, επιλέγουν ρεβεγιόν στο σπίτι. Σίγουρα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι να πει ο κόσμος ότι θα βγει έξω να διασκεδάσει. Τώρα χωρίς μουσική από ό,τι άκουσα, πώς θα βγει να κάνει έξω ρεβεγιόν? Πρέπει να έχει κλείσει ήδη βασικά. Έπρεπε πριν τις γιορτές να την έχουν κλείσει τη νύχτα, δυστυχώς. Πανδημία έχουμε. Οπότε σας ανησυχεί η κατάσταση και η εικόνα? Δεν ανησυχεί, όχι, γιατί είμαι προσεκτική. Οικογενειακά σπίτι. Τώρα με τα νέα μέτρα τι να κάνουμε? Δεν θα μπορούσατε να βγείτε και έξω, έτσι? Όχι. Πολλοί επιλέγουν πλέον ρεβεγιόν με την οικογένεια και σε στενό κύκλο, ενώ η κυβέρνηση συστήνει τη διεξαγωγή self-test πριν τα γιορτινά τραπέζια. Πού θα κάνετε γιορτές? Σπίτι. Όλη ποιο λόγο? Οικογένεια. Λόγω COVID. Καλύτερο. Δεν άλλαξε τα σχέδιά σας? Όχι, όχι. Αφού ακυρωθήκανε, θα κάνουμε σπίτι γιορτές. Μετρημένοι, καλεσμένοι? Μετρημένοι. Το σπίτι, οικογενειακά. Θα κάνετε τεστ όπως αναφέρει ο υπουργός? Έχουμε κάνει και εμβόλια, 3 δόσεις, θα κάνουμε και τεστ. Πολύ μετρημένα. Πολύ μετρημένα. Ανησυχείτε? Γιατί υπάρχουν πολλά κρούσματα τριγύρω μας. Ανησυχείτε? Λίγο. Πάντως, πολίτες και ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης δηλώνουν στο ίδιο έργο θεατές, καθώς βλέπουν και πάλι, όπως λένε, να επιστρατεύονται ανακοινώσεις και νέα μέτρα που μπαίνουν ως ανάχωμα στην πανδημία. Μόνο που στην περίπτωση της εστίασης, οι πληγές των lockdown μένουν ανοιχτές. Υπάρχουν ακυρώσεις πάρα πολλές. Ο κόσμος φοβάται, δεν ξέρει τι θα γίνει και από εκεί πέρα θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο που περιμέναμε ως χάθηκε.